Φεύγουμε και πάμε για Τίνο. Γυρίζοντας την Τίνο, εκεί να δείτε τι θα δούμε. Καλό μας ταξίδι και τα λέμε σε λίγες ώρες από την Τίνο. Μας βρίσκει στον πύργο, ίσως από τα ωραιότερα χωριά της Ελλάδος, ίσως από τα ωραιότερα χωριά των Κυκλάδων. Εδώ που περπατάμε είναι μία από τις εισόδους για το χωριό του πύργου. Είναι η είσοδος που λέμε ότι πλησιάζει πιο κοντά στο χωριό το αυτοκίνητο για να μπορεί να ξεφορτώνει τα πράγματα. Πραγματικά έχει πολύ περπάτημα. Εάν είσαι τουρίστας, περπατάς για να φτάσεις στον προορισμό σου στο πανέμορφο χωριό του πύργου. Αξίζει το κόπο. Της Παναγίας Συστήνου είναι επιβλητικό οικοδόμημα από λευκό μάρμαρο. Η επιλογή του ρυθμού της εκκλησιάς είναι τρίκλητη βασιλική με τρούλο. Ο ναός της Παναγίας κτίστηκε σε σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας μετά από σχετικά οράματα της μοναχής Αγίας Πελαγίας. Η εικόνα ανακαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στις 30 Ιανουαρίου 1823. Το μαυσολείο της Έλλης είναι ένας μικρός χώρος με μεγάλη ιστορική σημασία, στο κτηριακό συγκρότημα του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας. Στο μαυσολείο της Έλλης υπάρχει το οστεοφυλάκιο των θυμάτων του τροπιλισμού. Φυλάσσεται ακόμα τμήμα της τορπίλης που έπληξε το καταδρομικό. Από το 1945, ανήμερα της βύθισής του, τελείται σχετική δέηση μνήμης με ρήψη στεφάνων πάνω από τον υγρό του τάφο. Σήμερα διατηρείται ως μοναδικό κοιμήλιο του πλοίου μικρό πυροβόλο επιφανείας δίπλα από το μνημείο ηρώων του Έλλη, στον εσωτερικό λιμενοβραχείο Ναντιστίνου και στο σημείο που εξεράγει η πρώτη τορπίλη του Ιταλικού υποβρυχίου. Φεύγουμε από την Παναγία της Τίνου, εντυπωσιασμένοι και γεμάτη αγάπη. Αφήσαμε πίσω μας την Παναγία της Τίνου και κατηφορήσαμε μέσα από τα γραφικά σοκάκια της χώρας για να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κατευθυνθούμε προς τα Κιόνια, όπου εκεί υπάρχει το Ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Η ίδρυση και η επέκτασή του ανάγεται στην περίοδο της κυριαρχίας των Μακεδόνων στις Κυκλάδες, τον 4ο αιώνα π.Χ.
διατήρησε την έγκλη του ως τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. όταν και εγκαταλείφθηκε. Τελειώσαμε από τη χώρα και επιστρέφουμε στη βάση μας, στον πύργο της Τίνου, για να ξεκουραστούμε και κάτι να φάμε, γιατί μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Τώρα θα πάμε μαζί με την Έλσα, η οποία έχει μεγαλώσει εδώ, να μας ξεναγήσει στο χωριό του Τίνου, που είναι ο πύργος, για να μπορέσουμε να δούμε τα καλύτερα εξωτερικά. Δεν πιστεύω να μην τα ξέρει. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω διαβάσει πριν έρθεις, έτσι. Όχι, τα ξέρω μια χαρά. Από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε από το Μουσείο του Χαλεπά, που ήταν, ζούσε και έμενε εδώ ο καλλιτέχνης. Θα πάμε να δούμε στο σπίτι του τα προσωπικά τα αντικείμενα και θα πούμε λίγα λόγια γι' αυτό. Τέλεια. Πήγαμε. Πάμε. Τώρα και πάμε μέσα κατευθείαν στην οικία του Χαλεπά και στο μουσείο. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1851. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον σκόνης, μαρμάρου και πυλού. Ο πατέρας του Ιωάννης συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους τεχνίτες του νησιού. Η μητέρα του Ειρήνη ήταν μια επιβλητική, αυστηρή, λιγομίλητη και καταπιεστική μητέρα. Ο 7χρονος Γιαννούλης έμπαινε συχνά κρυφά στο εργαστήριο του πατέρα του για να τον παρακολουθεί στη δουλειά του. Το 1869 όλη η οικογένεια πήγε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει ο Γιαννούλης μαθήματα γλυπτικής. Το 1873 με υποτροφία του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου πηγαίνει στο Μόναχο. Και το 1876 επιστρέφει στην Αθήνα και ανοίγει το δικό του εργαστήριο. Αυτή η ασκητική μορφή υπήρξε το σύμβολο της δύναμης, του ταλέντου, αλλά και της τραγικής μοναξιάς του ασυμβίβαστου καλλιτέχνη. Γνώρισε την απόρριψη, την απογοήτευση, τα υποτιμωτικά βλέμματα, την απαξίωση και την περιθωριοποίηση. Όταν τελικά βίωσε τη δόξα, την πανελλήνια αναγνώριση και την πανθομολογούμενη εκτίμηση, ήταν πια αργά. Σήμερα στον πύργο, σε κάθε γωνιά του σπιτιού μουσείου, κυριαρχεί το πνεύμα του μεγαλοφιούς γλύπτη, ο οποίος μια ζωή έπλαθε και σμήλευε. Ο πυλός πάντοτε επιθυμούσε να πάρει ψυχή. Τα αθέατα μυστήρια της ύπαρξης και τα ανθρώπινα πάθη αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά της έμπνευσής του, ενώ η ελληνική μυθολογία ήταν το κύριο εργαλείο αυτής της ιδιοφυΐας. Σκληρές δοκιμασίες, ερωτική απογοήτευση, δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον, ψυχοπάθεια, καλλιτεχνική αδράνεια, φθόνος, συγκρούσεις με την οικογένεια και την κοινωνία ήταν όλη του η ζωή. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς έμεινε τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του στην Αθήνα. Τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν, ενώ τα γυρατιά και η κούραση ήταν εμφανή. Μια ημιπληγία νέκρωσε το δεξί του χέρι. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938, ο Γιαννούλης Χαλεπάς θα αφήσει την τελευταία του πνοή, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Συνολικά, τα έργα που σώζονται έως σήμερα υπολογίζονται περίπου σε 150, που περιλαμβάνουν γλυπτά, αλλά και πολλά σχέδια και σκίτσα.
Στο σπίτι του πύργου, η παρουσία του Γιαννούλη Χαλεπά παραμένει έντονη. Τα κρεμασμένα ρούχα, τα ιδιόχειρα σημειώματα, οι οικογενειακές φωτογραφίες, η οικιακά σκεύη, τα προσωπικά του αντικείμενα, το υπνοδωμάτιο και το εργαστήριό του θυμίζουν την μυθιστορηματική ζωή του κορυφαίου Έλληνα γλύπτη και πρωτοπόρου του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Σε ευχαριστώ. Πες μας λίγο δύο λόγια για αυτή την παλαιόμορφη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που λέγεται στον πύργο της Τίνου. Πότε χτίστηκε? Αυτή είναι από το 1671. Έχει την ταμπέλα εκεί που το λέει. Ήταν πολύ μικρή και αποφάσισαν ένα στενόμαχο που πλησιάστηκε. Και αποφάσισαν οι ενωρίτες να κτίσουν ένα μεγαλύτερο ναό που να τον λένε Τρεις Ιεράρχες. Αλλά τελικά, επειδή ήταν πολύ μεγάλη εικόνα, αποφασίστηκε να το κτίσουν Άγιο Δημήτριο όπως ήταν παλιά. Και άρχισε το 1923 και τελείωσε το 1927. Εδώ ο πύργος έχει δύο ενορίες. Δύο ενορίες, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Δημήτριος. Στο οποίο εδώ μέσα, ας πούμε, είναι και ο Άγιος Νικόλαος, είναι κοντά εδώ στο κέντρο του πύργου, είναι λίγο πιο έξω. Στην πλατεία. Στην πλατεία είναι ο Άγιος Νικόλαος. Είναι πιο μεγάλη εκκλησία, είναι πιο μεγάλη ενορία. Εδώ είναι το πολύ όμορφο ότι είναι μεγάλη μένα, πολύ ζεστά φτιαγμένοι. Mm. Έχουν βοηθήσει και οι κάτοικοι του πύργου, από δωρεές και από όλα αυτά. Η μάνα μου την γεννήθηκε το 1921, σας ενδιαφέρει αυτό. Mm. Και το 1923 την έπαιρνε κάποιος που ήταν λίγο μεγαλύτερος και πήγαιναν σε ένα νταμάρι και ανάλογα τη δύναμή τους έπαιρναν από μία πετραδούρα για να χτιστεί ο ναός. Και όταν τον φτιάχναμε πρόσφατα, είναι φτιαγμένος όλο με μαρμαρόπετρα. Όλο με μαρμαρόπετρα και φημίζεται βέβαια. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού πάμε τώρα? Τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας στον επιταφείο του χωριού, το οποίο εκτός του θρησκευτικού περιεχομένου κοσμεί έργα πολύ γνωστών τενίων καλλιτεχνών και πραγματικά είναι ένα έργο τέχνης. Ωραία. Πάμε να δούμε τα έργα τους. Από απ' έξω ήδη φαίνεται μαγευτικό. Είναι πραγματικά φανταστικό, δηλαδή αξίζει κάποιος να έρθει στον πύργο και να επισκεφτεί το νεκροταφείο. Έρθα, ξέρεις, παρατήρησα, εκτός ότι είναι μουσιακού χαρακτήρα το νεκροταφείο εδώ στον πύργο της Τίνου, παρατήρησα μπροστά ότι είναι πολύ πολύ μικρά κουτάκια που έχουν ένα ρύθμιση πάνω. Τι ακριβώς είναι αυτό? Καλά έκανες να το παρατηρήσεις. Είναι μικρότερο μεγέθος τάφι, γιατί παλιά έθαβαν εκεί τα παιδάκια, γι' αυτό και το μέγεθος, και ιδιαίτερα στην κατοχή που ο κόσμος, ας πούμε, ήταν πίναγε και πέθαιναν πολύ από την πείνα. Γι' αυτό και το μέγεθος. Και εδώ παρατηρούμε βέβαια ότι δεν υπάρχει πατροπαράδοτη, μάλλον ταφή αυτή που γίνεται στις όλες τις περιοχές, με το γνωστό τυχή, φέρες που έχουν αυτά. Είναι στο έδαφος κατευθείαν. Ναι, ο άνθρωπος στάβεται κατευθείαν στο έδαφος, με το σάβανο μόνο, χωρίς φέρετρο. Ναι. Thank you.
Κυραξένης με την κυρία Μαρίνα, η οποία θα μας πει όλη την ιστορία της Μονής και θα μας ξεναγήσει σε αυτό τον μαγικό χώρο. Κυρία Μαρίνα. Η Κυραξένη λοιπόν ανήκει στην ενορία του Αγίου Δημητρίου. Η παράδοση λέει ότι ένας καπετάνιος ταξίδευε για τη Μέση Ανατολή και ναυάγησε ανοιχτά το πλανήτη, τάχθηκε στην Παναγία που την είχε μέσα στο καράβι, ότι να βρω στεριά να σου χτίσω μια εκκλησία. Πήρε το δρόμο, βγήκε στη στεριά, πήρε το δρόμο το παλιό που πήγαιναν παλιά τα ζώα, γιατί δεν υπήρχαν φώτα τότε να λάβουν και να ξέρει που ποια κατεύθυνση, ένα δρόμο πήρε ο άνθρωπος. Βρέθηκε εδώ απ' έξω, πολύ ανήφορος, και κάτσε να ξαποστάσει. Πάει να σηκωθεί, δεν μπορούσε να σηκώσει την εικόνα, έγινε πολύ βαριά. Και λέει, για να μην θέλεις να φύγεις, θες να σου χτίσω εδώ το σπίτι σου. Όντως το έκτισε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ θαυματουργή. Η Παναγία είναι το τρίτο προσκύνημα της Θήνου. Παναγία, η Αγία Παναγία πάνω στο μοναστήρι, μετά έρχεται η Κυραξένη. Όλη η Θήνος την ευλάβεται. Και για να μην πω από καβάλια που έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους, από Βόλο, δεν θυμάμαι, δηλαδή στα δικά μου τα χρόνια που είμαι εδώ στην Κυραξένη. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Να το πω, 44. 44, εδώ στην Κυραξένη. Και στον Άγιο Δημήτρη. Και στον Άγιο, ως επίτροπος ή ως άνθρωπος πιστός μόνο. Έχεις και θεσμικό ρόλο. Παλιά ερχόμουν σαν πιστός, μετά να καθαρίσουμε, να... Έχει εδώ, έτσι άλλη βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Πάρα πολύ κόσμο. Εδώ μοναχοί μένουν ή όχι? Όχι. Όχι. Είναι, ένα, έμενα, είναι μία μονή η οποία εσύ είσαι η ψυχή αυτού του χώρου. Έτσι εδώ. Όταν έχει πανηγύρια εδώ από εμάς ότι γίνεται ένας πανικός. Πανικός και... 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου και 23 Αυγούστου, που 23 Αυγούστου που γίνονται τα 9 μέρα έρχεται όλη η Τήρος, όλα τα χωριά και τα παλιά χρόνια έρχονται με γαϊδουράκια. Εδώ. Στολισμένα και όταν ερχόταν, εγώ τα θυμάμαι αυτά, εμείς είχαμε μεγάλη χαρά που περνούσαν από τον πλάτανο στολισμένα με τα φαγητά τους, γινόταν χορός. Και έχω μάθει ότι έχεις και μία έφεση στην γεωγραφία. Έχω. Αυτό ήταν ήσουν από μικρή, το είχε ή όχι? Τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Με τα εκκλησιαστικά. Όχι, τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ήξερα να πάρω γρατζουνιά και βρέθηκα να κάνω. Άρα σε βοήθησε και σε ένα παραγγελίο στο χέρι να οδηγεί να την φτιάχνει σε αγιογραφίε. Και θα πούμε τώρα, και την τρέπεται η κυρία Μαρίνα. Δεν τρέπουμε τίποτα. Θα δείξω ότι αυτή εδώ η αγιογραφία είναι τη κυρία Μαρίνα και είναι απίστευτη. Μόλις 5 χρόνια να ασχολείται με τις αγιογραφίες και να έχει κάνει αυτό το έργο τέχνης. Ευχαριστώ. Κυρία Μαρίνα, δεν έχω λόγια. Ναι. Θα μας ξεναγήσεις και λίγο μέσα στα κελιά και σε όλα αυτά και θα σου πω δημόσιο ευχαριστώ όταν θα βγούμε έξω από τη Μονή. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσείς. Κυρία Μαρίνα, έχω πάθει πλάκα με όλη την υποδομή και τα κελιά και τη φιλοξενία και το εστιατόριο. Εδώ τώρα μου δείχνεις το κοινόβιο. Ναι. Εγώ, πώς μπορώ? Εσύ που είσαι ξένος, δεν σου έχουμε εμπιστοσύνη να σου δώσουμε τα κλειδιά. Σε μένα προσωπικά το λες. Ναι. Πώς γίνεται μετά? Πρέπει να σε παρέα με κάποιον που γνωρίζουμε. Α, πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε αυτόν που θα μείνει εδώ, θα ζητήσει να μείνει, ώστε να του έχετε εμπιστοσύνη για να μην κάνει φθορές και, και να μην κάνει ζημιές. Ναι. Πόσα άτομα φιλοξενούνται σε αυτό το κοινόβιο? Σε αυτό εδώ μέσα, κάθε φορά που έρχονται, γιατί έρχονται τον Ιανουάριο συγκεκριμένα μια παρέα, είναι 18. 18 άτομα. Και εσείς τους... Δίνουμε τα κλειδιά και δεν πατάμε καθόλου. Καθόλου. Εκείνοι κάνουν την βόλτα τους στο ρόλο. Τρώνε, πίνουν, κάνουν λειτουργία. Κάνουν λειτουργία και εκείνοι μένουν εδώ και επισκέπτονται και το νησί και εσείς απλώς ξαναπαίρνουν τα κλειδιά όταν φύγουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε ότι για να είστε τυχερός και να μείνετε εδώ, κυρία Μαρίνα, ο άνθρωπός μας.
τι είναι? Είναι τραπεζαρία, προσφορά του κυρίου Αθανάση Μαρτίνου. Ο κύριος Μαρτίνος κάνει πολλές δωρεές. Και φιλοξενάει 400 άτομα μέσα. Έχουν γίνει γάμοι και βαπτίσεις. Και επιτοπλίστων για τα πανηγύρια μας, τα δύο. Το 15 Αύγουστο, που είναι το νερόβραστο, στις 14 Αυγούστου και στις 23 που είναι τα 9 μέρα. Έχεις γυρίσει σε όλο το νησί. Έχουμε δει πάρα πολλά χωριά στην Τίνο και σήμερα μας έφερες σε αυτόν τον χώρο που είναι οι παλιές πλήστρες για να δει και ο κόσμος πώς οι κάτοικοι του χωριού Πύργου στην Τίνο πλέναν τα ρούχα τους. Γιατί επέλεξε αυτό το μέρος? Επέλεξε αυτό το μέρος για να δείτε πώς ήταν και η καθημερινότητα των γυναικών συγκεκριμένα παλαιότερα. Σε αυτό το χώρο λοιπόν οι γυναίκες μαζευόντουσαν, υπάρχουν πλήστρες σε κάθε γειτονιά του χωριού, όπως είναι και μία από αυτές. Μαζευόντουσαν οι γυναίκες όλες μαζί τα μεσημέρια, πλέναν όλες μαζί τα ρούχα εδώ, συζητούσαν, λέγανε τσομπολιά, έτσι ακριβώς. Συζητούσαν, καθόντουσαν, περνούσαν πολλές ώρες εδώ, είχαν και τα παιδιά δίπλα για να τα βλέπουν. Και ήταν μία από τις συνήθειες και μέσα στην καθημερινότητα των γυναικών τότε. Αυτό να πούμε ότι βρίσκεται πίσω από την πλατεία με τον πλάτανο στον πύργο της Τίνου, που ήταν για αυτήν εδώ την γειτονιά. Ναι, αυτή ήταν για αυτήν εδώ την γειτονιά. Υπάρχουν και σε άλλες γειτονιές αντίστοιχες πλήστρες. Σε κάθε γειτονιά λοιπόν μαζεύονταν οι γυναίκες και λένε τα ρούχα τους. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς το διπορικό μας σε ένα άλλο χωριό. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ο Πύργος είναι το μεγαλύτερο χωριό της Τίνου. Ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός και ένα από τα πιο γραφικά σημεία των Κυκλάδων. Το όνομά του οφείλεται στον Βενετσιάνικο Πύργο που χτίστηκε τον 16ο αιώνα για την άμυνα της περιοχής. Παλιότερα, το χωριό ονομαζόταν Πάνορμος, ονομασία που σήμερα προσδιορίζει τον ομώνυμο όρμο. Εξελίχθηκε σε κορυφαίο καλλιτεχνικό κέντρο που ανέδειξε πολλούς από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι γλύπτες Γιαννούλης Χαλεπάς, Δημήτριος Φιλιππότης, Γιάννης Βούλγαρης, Λουκάς Δούκας και ο ζωγράφος Νικηφόρος Λίτρας. Στον πύργο της Τίνου λειτουργεί και η Σχολή Καλών Τεχνών, που συνεχίζει την παράδοση του μαρμάρου. Τα μουσεία του πύργου είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας παρουσιάζεται η τεχνολογία και η πορεία του μαρμάρου από την εξόριξή του μέχρι και τη δημιουργία του έργου τέχνης. Το Μουσείο Πανορμητών Καλλιτεχνών συγκεντρώνει έργα των μεγάλων καλλιτεχνών της περιοχής. Η πλατεία του πύργου είναι μοναδική, μαρμαροστρωμένη με τον χαρακτηριστικό πλάτανο και την παραδοσιακή μαρμάρινη κρίνη. Μεταφέρει τον επισκέπτη σε μία άλλη εποχή. Από το σημείο αυτό ξεκίνησε η Επανάσταση στο νησί, 31 Μαρτίου του 1821.